που επικρατεί, αλλά θα αποδώσω και προσωπικές ευθύνες στον προηγούμενο διοικητή, τον κύριο Ζαφυρόπουλο, ο οποίος αυτός έχει οδηγήσει στο πλήσιμο αυτή τη στιγμή του Κέντρου Ψυχικής Υγείας. Αυτός γιατί συστηματικά και επανειλημμένα εμένα για συνδικαλιστική δίωξη με μετακινούσε από εκεί και με έπαιρνε στο νοσοκομείο, αφήνοντας το κέντρο χωρίς νοσηλευτή, η διευθύντρια ψυχίατρος, η κυρία Γασπαράτου, επανειλημμένα είχε πει: σταματήστε αυτή τη συνδικαλιστική δίωξη, γιατί εγώ δεν μπορώ να δουλέψω χωρίς νοσηλευτή και θα παραιτηθώ. Και το αποτέλεσμα ήταν να οδηγηθεί στην παραίτηση η γυναίκα, η ψυχίατρος. Τώρα, αν είχε πάει και δουλεύει στο εξωτερικό, στη Φιλανδία που δουλεύει και καλά να είναι, επήγε γιατί πλέον Έλληνας γιατρός δεν κάθεται στην Ελλάδα να δουλέψει. Αλλά εδώ δεν μπορούσε η γυναίκα να δουλέψει, ύστερα από αυτές τις εξευτελιστικές ενοχλήσεις που έκανε και απέναντι προς το πρόσωπό της ο κ. Ζαφυρόπουλος. Λοιπόν, αυτό το καταγγέλλω και προσωπικά. Έτσι φέρει ακέραιη την ευθύνη ένας άνθρωπος που διέλυσε το Κέντρο Ψυχικής Υγείας, όπως και πολλές άλλες υπηρεσίες του νοσοκομείου τις διέλυσε, κυριολεκτικά τις διέλυσε, και του αποδίδουμε σαν σωματείο προσωπική ευθύνη αυτά τα πράγματα για να βγαίνουν και προς τα έξω, έτσι, γιατί πρέπει να λέγονται όλα έξω από τα δόντια. Βέβαια, γέλασα εγώ όταν άκουσα ότι θα πάει να ζητήσει δικαστική αποζημίωση που τον, έτσι, που τον απεπέμψανε ως διοικητή. Εντάξει, καταρχάς δεν πρόκειται να πάρει φράγκο, πιστεύω, γιατί υπάρχουν ένα σωρό αποδεδειγμένες παρανομίες του. Αποδεδειγμένες παρανομίες του που έχουν αποδειχθεί σύμφωνα με αναφορές, με μηνύσεις κλπ. Πέρα από αυτό, όμως, γιατί δεν μας λέει αυτός, τώρα όλοι αυτοί οι ασθενείς που επανεισάγονται στο Δαφνί, ποιος θα πληρώσει το κόστος, λοιπόν. Αυτός κοιτάει μόνο να πάρει την αποζημίωσή του, επειδή έχασε τη θεσούλα. Δεν ξέρω να πάρει μισθό, πάρει. Για όλο αυτό το κόστος αυτών των ασθενών που νοσηλεύονται στο Δαφνί αυτή τη στιγμή, θα τους το πληρώσει αυτός με τη δικαστική αποζημίωση που περιμένει να πάρει. Αυτά ήθελα.